Η Γιώτα Αρχοντάκη κάλυψε την Παρασκευή ένα ρεπορτάζ με πολλές προεκτάσεις και θετικό πρόσημο. Γιώτα. Λοιπόν, η πρέσβυρα του Βελγίου στην Ελλάδα βρέθηκε στην Κρήτη και μάλιστα ο πρόξενος του Βελγίου στην Κρήτη, ο Αντώνης Καράτζης, της παρέθεσε ένα γεύμα με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά πολλούς σημαντικούς επιχειρηματίες του νησιού, τηρώντας βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας λόγω του κορονοϊού. Με βασικό στόχο την καλύτερη δυνατή σύνδεση της Κρήτης με το Βέλγιο. Η μία συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, καθώς Βέλγιο και Κρήτη συνεργάζονται με μεγάλη επιτυχία. Άνοιξε ένας ακόμα διάβλος επικοινωνίας με πρωτοβουλία του επιχειρηματία. Ακριβώς, του κύριου Αντών Καράτζη. Μπορούμε να δούμε και το σχετικό βίντεο που επιμελήθηκε η Γιώτα Αρχοντάκη. Με θέα το απέραντο γαλάζιο, ο πρόξενος του Βελγίου στην Κρήτη και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Καράτζη, Αντώνης Καράτζης, παρέθεσε γεύμα προς τιμήν της πρέσβυρας του Βελγίου στην Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στο νησί, πραγματοποιώντας μία σειρά από συναντήσεις. Αρχικά είχε επαφές με τοπικούς φορείς, ωστόσο η ίδια ζήτησε να συναντήσει και κριτικούς επιχειρηματίες για να συνομιλήσει μαζί τους, με τον κύριο Καράτζη να κάνει την επιθυμία της πράξη. Ζήτησε να έχει επαφές με επιχειρηματίες του νησιού και να μπορέσει να μιλήσει μαζί τους και να δει τι θα μπορούσαμε, ας πούμε, τι διασύνδεση θα μπορούσαμε να υπάρξει της Κρήτης με το Βέλγιο. This is heaven. It's really magnificent and really it brings me back 28 years ago, the last time I came to Crete. But now I will come very often, I think. Η πρέσβυρα του Βελγίου, λίγο πριν το γεύμα της μπροστά στη θάλασσα, μαζί με σημαντικούς επιχειρηματίες του νησιού, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρόξενο του Βελγίου στην Κρήτη και διευθύνων σύμβουλο του Ομίλου Επιχειρήσεων Καράτζη, Αντώνη Καράτζη. We are very proud to announce that we have a new honorary consul for Belgium and it's Mr. Antonis Karatzis. We are proud to find such a personality. Η συνάντηση που είχε η πρέσβυρα του Βελγίου με τον κύριο Καράτζη αλλά και άλλους ανθρώπους του επιχειρήν ήταν πλήρως προσαρμοσμένη με όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται ενάντια στον κορονοϊό. Παραθέτουμε αυτό το μικρό γεύμα λόγω της κατάστασης και θα προσπαθήσει η πρέσβης να έχει επαφές όσο μπορεί με τον κάθε επιχειρηματία που έχει καλεστεί, να μιλήσουν, να συνομιλήσουν, να δούνε πώς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτές τις δύο οικονομίες και να προχωρήσουμε μπροστά μαζί. I think we have to be professional all the time and to continue and to build on the future. We cannot just sit and stop and wait for it to be finished. We must find ways to get over it. And I wish this to everybody. And a success story like the Karatzis group is really a model. Ήρθε η πρέσβυρα του Βελγίου να μας επιχευθεί, να φτιάξουμε τις σχέσεις μας πιο κοντά, έτσι ώστε το αύριο να είναι καλύτερα και το μέλλον να το δούμε πιο καλά. Υπάρχουν καλές σχέσεις μέχρι τώρα, αλλά θέλουμε να τις κάνουμε πιο στενές, έτσι ώστε να έχουμε και πολύ τουρισμό, και όχι μόνο στον τουρισμό, και σε άλλα θέματα βιομηχανικά. Γενικά η Κρήτη είναι αγαπημένος προορισμός για τους Βέλγους, οπότε σίγουρα και στο επίπεδο τουριστικό, εκεί που μπορούμε να μιλήσουμε για τον τουρισμό, μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα πράγματα. Κοιτάξτε, και το Βέλγιο είναι και η καρδιά της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Έτσι, και η Βρυξέλλες είναι άτυπη πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν είναι μόνο το Βέλγιο, είναι και άλλες χώρες της Ευρώπης. Εμείς, Πλαστικά Κρήτης, έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία με το Βέλγιο και εισάγουμε πρώτες ύλες από εκεί και εξάγουμε τα δικά μας προϊόντα, όπως είναι ειδικά πλαστικά φύλλα για τη γεωργία και πρώτες ύλες πλαστικών. Είναι τιμή μας που έρχεται εδώ στην Κρήτη. Θα εξελιχθούν μάλλον διάφορες συνεργασίες του Βελγίου Κρήτης. Τη σημασία αυτής της επίσκεψης τόνισαν όλοι οι παρευρισκόμενοι επιχειρηματίες στη συνάντηση που διοργάνωσε ο πρόξενος του Βελγίου στην Κρήτη, Αντώνης Καράτζης, ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος για όλες τις μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ των δύο περιοχών.